Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσης, ο παρουσιαστή που αποδεικνύει πω δεν μπορεί να πάσχει από σύνδρομο κατωτερότητα όταν είσαι όντω κατώτερο. Στο σημερινό επεισόδιο τη σειρά και μη χειρότερα, θα διαβάσουμε καταχωρήσει από το Ask Reddit και συγκεκριμένα απαντήσει στην ερώτηση Ποιο είναι ένα γεγονό που ξέρει πω σχεδόν όλοι το καταλαβαίνουν λάθο. Στι απαντήσει, δεν πήραμε μόνο αυτά που έγραφαν στο Reddit, αλλά κάναμε και τη δική μα έρευνα. Αν πάντω κάπου έχουμε κάνει κάποιο μεγάλο λάθο, ειδικά σε κάποιε καταχωρήσει για ιατρικά θέματα, μην διστάσετε να μα διορθώσετε στα σχόλια. Νομίζει πω οι Μάγια έχουν εξαφανιστεί? Αν δε, οι Μάγια δεν έχουν εξαφανιστεί, ούτε έχουν εκλείψει. Εξακολουθούν να ζουν στην Κεντρική Αμερική και μιλούν τουλάχιστον δύο ντουζίνε διαφορετικέ γλώσσε των Μάγια. Το ίδιο ισχύει και για του Αστέκου. Η γλώσσα Ναχουάτλ μιλιέται ακόμα στο Μεξικό. Πάντω, τελευταία φορά που κοιτάξαμε. Ο κόσμο δεν τελείωσε το 2012 με βάση το ημερολόγιο των Μάγε. Κάτι είναι και αυτό. <Κι> Νομίζεις πως ο Ρόμπιν Βίλιαμς αυτοκτόνησε το 2014 επειδή είχε κατάθλιψη? Αν δεν, ο Ρόμπιν Βίλιαμς αυτοκτόνησε επειδή έπασχε από μία μορφή άνοια, τη λεγόμενη Levy Body Dementia. Πρόκειται για μία ανίατη και θανατηφόρο εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, από την οποία πάσχουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο Αμερικανοί. Ανήκει στη γενική κατηγορία που θα βρούμε και την νόση του Πάρκινσον. Η ασθένεια αυτή προξενείται όταν η πρωτενη ΑΣΙΝΟΥΚΛΕΗΝΗ, που φυσιολογικά υπάρχει σε αυθονία στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αρχίζει να συγκεντρώνει τα φύσικα στου νευρώνε, δημιουργώντα τα λεγόμενα σωματίδια ΛΕΒΗ. Η αυτοψία έδειξε πω ο Williams είχε μία από τι χειρότερε μορφέ αυτή τη ασθένεια που έχει δει μέχρι στιγμή η επιστήμη. Είχε χάσει περίπου το 40% των νευρώνων που σχετίζονται με την τοπαμίνη και δεν είχε σχεδόν καθόλου νευρώνε απαλλαγμένου από σωματίδια ΛΕΒΗ. Η σύζυγό του, Susa Snyder Williams, Επιβεβαίωσε πω είχε περίπου 50 συμπτώματα αυτή τη ασθένεια και η κατάθλιψη ήταν ένα από τα πιο ελαφριά. Μάλιστα, η ίδια έμαθε πω ο Βίλιαμ έπασε από αυτή την ασθένεια τρει μήνε μετά τον θάνατό του, όταν έβγαλε το τελικό πόρισμα ο ιατροδικαστή. Η Σούζαν έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο Ο τρομοκράτη στο μυαλό του συζύγου μου σχετικά με τα συμπτώματα τη ασθένεια. Όποιο ενδιαφέρεται θα βρει το σύντομο στην περιγραφή. Νομίζει πω η καρδιακή προσβολή και η καρδιακή ανακοπή είναι το ίδιο πράγμα Αν δε. Κάποιε σοβαρέ καρδιακέ προσβολέ μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή. Υπάρχουν όμω πολλοί άνθρωποι που έχουν πάθει ελαφριά καρδιακή προσβολή και ούτε που το έχουν καταλάβει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το site iatropedia.gr, ένα κοινό πρώιμο σημάδι καρδιακή προσβολή είναι η ξαφνική και ανεξήγητη υπερβολική εφίδρωση, που ίσω να μην συνοδεύεται απαραίτητα από πόνο στο στήθο ή και αλλού. Η καρδιακή ανακοπή είναι όταν η καρδιά αδυνατεί να αντλήσει το αίμα στο σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα πω έχει σταματήσει εντελώ, ενδεχομένω να έχει χάσει τον φυσιολογικό ρυθμό που είναι απαραίτητο. Μια και πιάσαμε τα θέματα τη καρδιά. Νομίζει πω ο απεινιδωτή ξεκινάει μια σταματημένη καρδιά, όπω δείχνουν στι ταινίε και τι σειρέ. Αν um, δεν, ο απεινιδωτή ή defibrillator είναι αυτή η συσκευή με τον ηλεκτρισμό που ο γιατρό στι ταινίε και σειρέ φωνάζει Clear πριν την εφαρμόσει στον ασθενή και του προξενεί ηλεκτροσόκ. Η σωστή χρήση αυτή τη συσκευή γίνεται όταν η καρδιά χτυπάει με ακανόνιστο ρυθμό. Αυτή είναι η λεγόμενη κοιλιακή μαρμαριγή. Μία επικίνδυνη και ενδυνάμει θανατηφόρο μορφή αριθμία, στην οποία οι δύο άνω κοιλίε τη καρδιά χτυπούν ακανόνιστα και εκτό συγχρονισμού με τι δύο κάτω κοιλίε. Ουσιαστικά, το ηλεκτροσόκ του απεινειδωτή σταματάει στιγμιαία την καρδιά, με την ελπίδα πω η καρδιά θα ξαναξεκινήσει από μόνη τη να χτυπάει με φυσιολογικό ρυθμό. Σε ένα πολύ αφαιρετικό επίπεδο, μπορεί κανεί να το δει σαν μία επανεκκίνηση τη καρδιά, όπω κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αν η καρδιά έχει σταματήσει εντελώ έχουμε δηλαδή ασυστολία, σημαίνει πως η καρδιά δεν έχει καμία ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτό είναι το flat line που δείχνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα στις ταινίες τη σειρέ. Η ευθεία γραμμή με το παρατεταμένο beep. Σε αυτή την περίπτωση, ο απεινιδωτής είναι εντελώς άχρηστος. Δεν πρόκειται να κάνει την καρδιά να ξαναξεκινήσει. Πόσο μάλλον σε κάποιες σειρέ που τον εφαρμόζουν πάνω από τα ρούχα. Γιατί φυσικά. Νομίζει πω σε όλα τα αεροδρόμια ο πήγο ελέγχου λειτουργεί όλο το 24ωρο και χωρί αυτόν δεν μπορούν να προσγειωθούν αεροσκάφη. Αν δε, σε πολλά αεροδρόμια ο πύργο ελέγχου έχει συγκεκριμένε ώρε λειτουργία. Καθημερινά προσγειώνεται αεροσκάφη αφού έχει κλείσει ο πύργο ελέγχου και αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίε. Αυτό είναι απόλυτα ασφαλέ γιατί τυπικά εκείνε ώρες ώρε το αεροδρόμιο έχει πολύ λιγότερη κίνηση. Επιπλέον, σε κάποια πολύ μικρά αεροδρόμια, τα φώτα στο διάδρομο προσγείωση το βράδυ μπορεί να τα ενεργοποιήσει εξ αποστάσεω ο ίδιο ο πιλότο. Απλά ρυθμίζοντα τον ασύρματο σε μια συγκεκριμένη συχνότητα μπορεί μάλιστα να ορίσει ακόμα και την ένταση που θα έχουν τα φώτα μέσω αυτή τη συχνότητα. Νομίζει πω ένα διαμάντι δεν θα σπάσει αν το χτυπήσει με σφυρί. Αν δε, το πόσο σκληρό είναι ένα υλικό και το κατά πόσο είναι άθραυστο είναι δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Για την ακρίβεια, τα πιο σκληρά υλικά συνήθω είναι πιο εύθραυστα. Σκέψου για παράδειγμα ένα σφαιρικό μπαλάκι φτιαγμένο από λάστιχο και ένα μπαλάκι φτιαγμένο από γυαλί. Ποιο από τα δύο νομίζει θα σπάσει αν το χτυπήσει με σφυρί. Το διαμάντι είναι ένα σκληρό και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα φυσικό υλικό που να μπορεί το χαράξει εκτό από άλλα διαμάντια. Για την ακρίβεια, σκόνη διαμαντιού χρησιμοποιείται σε ένα ειδικό γυαλόχαρτο, διαμαντόχαρτο, για να γυαλίσει τα διαμάντια. Αν όμω βαρέσει ένα διαμάντι με σφυρί, μια χαρά θα θρηματιστεί. Και θα κλέσει τα λεφτά σου και θα πέθαναν άδικα οι άνθρωποι στην Αφρική που ενδεχομένω δεν το βρήκαν. Εργαζόμενοι για ψίχουλα και υπό άθλιε συνθήκε. Νομίζει πω ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, σαν μαθητή, ήταν σκράπα στα μαθηματικά και μάλιστα πως είχε κοπεί στο σχολείο. Αμ δε, η παρανόηση αυτή έχει προέλθει από το πώς λειτουργούν οι βαθμολογίες στο σχολικό σύστημα στη Γερμανία και στην Ελβετία. Όταν ο Αϊνστάιν ήταν μαθητής, στη Γερμανία το Άριστα ήταν το 1 και ο χαμηλότερος βαθμός ήταν το 6. Στην Ελβετία ήταν το αντίστροφο. Το Άριστα ήταν το 6 και ο χαμηλότερος βαθμός ήταν το 1. Το 1895, στην ηλικία των 15 ετών, ο Αϊνστάιν έδωσε εξετάσεις για να μπει στο Πολυτεχνείο της Ζηρίχης στα μαθηματικά και τι φυσικέ επιστήμε είχε του καλύτερου βαθμού. Αλλά οι βαθμοί του στη γλώσσα και την ιστορία ήταν ανεπαρκεί. Με τη συμβουλή του πρίτανη του Πολυτεχνείου, ο Αϊνστάιν παρακολούθησε μαθήματα στο Argao Cantonal School στην πόλη Αράου τη Ελβετία. Το Σεπτέμβριο του 1896, σε ηλικία 17 ετών, ο Αϊνστάιν πέρασε εξετάσει και μπήκε στο Πολυτεχνείο τη Ζηρίχη. Ο μύθο πω ο Αϊνστάιν είχε αποτύχει στα μαθηματικά είναι αρκετά παλιό, ώστε να τον έχει πετύχει και ο ίδιο όσο ακόμα ζούσε όταν του έστειλε ένα σχετικό απόκομα εφημερίδα το 1935. Όπω δήλωσε ο ίδιο σχετικά με αυτό το απόκομα, ήξερε εξαιρετικό διαφορικό και ολοκληρωμένο λογισμό πριν κλείσει τα 15 του. Σύμφωνα με την αδερφή του, ήδη από τα 12 του χρόνια μπορούσε να λύσει προηγούμενα θέματα εφαρμοσμένη αριθμητική και ξεκίνησε να μαθαίνει μόνο στη γεωμετρία και άλγευρα. Οι γονεί του του αγόρασαν βιβλία και μελετούσε τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Όχι μόνο μάθαινε τι αποδείξει στα βιβλία, αλλά αναζητούσε και νέε θεωρίε, τι οποίε προσπαθούσε να αποδείξει από μόνο του. Βρήκε μάλιστα έναν δικό του νέο τρόπο να αποδείξει το πιθαγόριο θεώρημα. Για την πηγή, δε στο σύνδεσμο του περιγραφή. Μην προσπάθει λοιπόν να αποδείξει ότι το σχολείο είναι δίθεν άχρηστο που δεν αναγνώρισε την ιδιοφυα του Αϊνστάιν, γιατί στην προκειμένη περίπτωση τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Νομίζει πω το νερό είναι καλό αγωγό του ηλεκτρισμού. αν δεν. Η αγωγιμότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τι ουσίε που είναι διαλυμένε στο νερό. Το θαλασσινό νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και ίχνη από ό,τι άλλη αηδία καταλήγει στη θάλασσα. Η αγωγιμότητα του θαλασσινού νερού υπολογίζεται στα 4,8 ζήμε ανά μέτρο και έχει αντίσταση 0,2 ώμ. Το αποσταγμένο και απειονισμένο νερό έχει αγωγιμότητα 0,0000055 ζήμε ανά μέτρο και αντίσταση 180.000 ώμ. Ουσιαστικά, είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο φορέ λιγότερο αγώγυμο από το θαλασσινό νερό. Με αυτά τα νούμερα είναι λιγότερο αγώγυμο από φρεσκοκομμένο ξύλο. Αυτό θεωρητικά σημαίνει πω θα μπορούσαμε να βυθίσουμε έναν υπολογιστή σε απειονισμένο νερό, να τον ανάψουμε κάτω από το νερό και να λειτουργεί κανονικά, σαν μια ακραία μορφή υδρόψυξη. Στην πράξη όμω, για να το πούμε αρκετά απλοποιημένα, το νερό έχει την τάση να κλέβει η όντα από άλλα υλικά. Αυτό σημαίνει πω σύντομα, ακόμα και το απειονισμένο νερό θα γίνει ξανά αγώγημο και θα οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Γι' αυτό οι μοναδικοί υπολογιστέ που λειτουργούν βυθισμένοι σε υγρό χρησιμοποιούν διάφορου τύπου λαδιού. Κατά προτίμηση, άφλεκτο ορυκτέλαιο. Νομίζει πω η ημικρανία είναι απλά ένα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο. Αν δε, ο πονοκέφαλο είναι ένα μόνο από τα τέσσερα πιθανά στάδια τη ημικρανία. Πολλοί άνθρωποι έχουν συμπτώματα ημικρανία χωρί καν να πονάει το κεφάλι του. Σύμφωνα με το διάγραμμα επί της οθόνης, ο πρόδρομο τη ημικρανία μπορεί να είναι εκνευρισμό, κατάθλιψη, χασμουριτό, ευαισθησία σε φως και ήχου, δυσκολία στη συγκέντρωση, κόπο και μυϊκό πόνο, δυσκολία στην ομιλία και την ανάγνωση, ναυτία και αϊπνίε. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προηγούνται του πονοκεφάλου από μερικέ ώρε μέχρι μερικέ ημέρε. Το στάδιο του πονοκεφάλου και με τα πιο έντονα συμπτώματα μπορεί να κρατήσει από 4 ώρε μέχρι 3 ολόκληρε ημέρε. Σε ορισμένου ανθρώπου μπορεί να μην εκδηλωθεί καθόλου πονοκέφαλο. Αντίθετα, να έχουν συμπτώματα όπω προσωρινή απώλεια όραση και οπτικέ ή και ακουστικέ παρεστήσει. Νομίζεις πω η Μαρία Αντουανέτα είπε: Δεν έχουν ψωμί, α φάνε παντεσπάνι. Αμ δε. Η πρώτη αναφορά αυτή τη φράσης καταγράφηκε το 1767 και δεν αποδόθηκε στην ίδια, η οποία τότε ήταν μόνο 12 ετών. Επίση, η αρχική ρίση δεν ανέφερε καν το παντεσπάνι, αλλά το ψωμί τύπου μπριό. Υπάρχει όμω μία ρίση τη Μαρία Αντουανέτα, η οποία φέρεται να είναι αληθινή. Ακριβώ πριν τον αποκεφαλισμό τη στην κιλοτίνα. Η Μαρία Ντουανέτα πάτησε κατά λάθο το πόδι του Δήμιου. Και οι τελευταίε τη λέξει ήταν Παρδόνε μου, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès, που μεταφράζεται σαν Με συγχωρείτε, κύριε, δεν το έκανα επίτηδε. Νομίζει πω αν ανοίξει και τρέχει αίμα η μύτη σου, πρέπει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι σου, Αν δε, το καλύτερο είναι να κρατήσει το κεφάλι σκημένο, να πιέσει δυνατά το σημείο στο οποίο ο χόντρο τη μύτη συναντάει το οστό του κρανίου και να κρατά ένα χαρτομάτιλο μέχρι να σταματήσει η, η αιμορραγία. Το να σηκώσει το κεφάλι, το μόνο που θα πετύχει είναι το αίμα να κυλήσει στο στομάχι, που δεν βοηθάει σε τίποτα. Μπορεί να καταλήξει μέχρι και στου πνεύμονε, που σίγουρα δεν το θέλει με τίποτα. Σκύβοντα μπροστά και πιέζοντα τη ράχη τη μύτη, το πιθανότερο είναι πω η αιμορραγία θα σταματήσει από μόνη τη σύντομα. Αν δεν σταματήσει, χρειάζεσαι ιατρική φροντίδα, πιθανώ για να καυτηριάσουν το αιμοφόρο αγείο. Νομίζει πω το σακουλάκι με τα παρατάκια που άνοιξε είναι το μισό και πλέον γεμάτο με αέρα γιατί προσπαθούν να σε κροϊδέψουν. Αν δε, Καταρχά, το κλειστό πακέτο δεν περιέχει αέρα, αλλά άζωτο, προκειμένου να μην παγιατέψουν τα παρατάκια από την επαφή με το οξυγόνο και γίνει το ίδιο χάλι με τα παρατάκια που άνοιξε χθε. Να σημειωθεί πω ο κηρύτσι, ενώ καταλαβαίνει τι μεμονωμένε λέξει, δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει να έχει ανοίξει παρατάκια χθε και να σου έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Επιπλέον, αυτό το άζωτο βοηθάει σε κάποιο βαθμό να μην θρηματιστούν τα παρατάκια κατά τη μεταφορά. Το τελικό συμπέρασμα είναι πω το σακουλάκι γράφει ένα καθαρό βάρο. Και αυτό είναι το βάρο από τα παραδάκια. Ακόμα και αν θεωρεί πω ζύγιζα μαζί και το άζωτο, πόσο νομίζει πω θα ζυγίζει μισό σακούλα και αέριο. <σχει> Νόμιζε πω το Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα τη Αυστραλία. Αν <σχει> δε, η πρωτεύουσα είναι η Καμπέρα. Το ίδιο ισχύει και για την Κωνσταντινούπολη, που έχω ακούσει να νομίζουν πω είναι η πρωτεύουσα τη Τουρκία, αντί για την Άγκυρα. Είπαμε, ήταν βαρετή η γεωγραφία στο σχολείο. Και αν μου δώσει χάρτη χωρί ονόματα, δεν ξέρω να σου πω που είναι ούτε ένα ποταμό στην Ελλάδα. Αλλά μην καταντήσουμε σαν κατ που του περιγελούν στην τηλεόραση και σε βίντεο στο YouTube για το πόσο αγιογράφητη είναι. Ειδικά για τη διεθνή γεωγραφία. <Κι> Νομίζεις πως συναχώνεσαι από τον κρύο καιρό το χειμώνα ή αν κάθεσαι στο ρεκοντήσιο το καλοκαίρι? <Κι> αν δεν τα κρυώματα από το απλό συνάχη μέχρι τη σοβαρότητας γρήπης με πυρετό προξενούνται συνήθως από κάποιον ιό. Αν δεν έρθεις σε επαφή με κάποιον ιό, όσο και να καθίσει στο κρύο, συνάχη δεν θα πάθεις. Βέβαια, η έκθεση στο κρύο μπορεί να χαμηλώσει την αντίσταση του ανσωπητικού συστήματο και να κολλήσει ευκολότερο τον ιό. Το ίδιο όμω μπορεί να κάνουν και πολλά άλλα πράγματα, όπω το να μην κοιμάσαι καλά ή να μην τρώσει σωστά. Επίση, το κρύο μπορεί να κάνει τη μύτη και τα μάτια σου να τρέχουν, οδηγώντα σε στο να κουμπίσει το πρόσωπό σου με τα βρωμόχερά σου και να μολυθεί έτσι από κάποιον ιό που πιθανώ να βρισκόταν κάπου που ακούμπησε προηγουμένω. Σε κάθε περίπτωση, το να πλένει πολύ καλά τα χέρια σου και να μην ακουμπάς το πρόσωπό σου είναι πολύ καλύτερη προστασία από το συνάχη παρά το να ντίνει υπερβολικά ζεστά. <ΣΣΣΣ> Νομίζει πω τα δέντρα θα σώσουν το περιβάλλον και γι' αυτό το YouTube μα είχε πρίξει τα παπάρια πριν λίγου μήνε με τα 20 εκατομμύρια κολόδεντρα που ήθελα να φυτέψουν. Αμ δε, το 80% τη παραγωγή οξυγόνου και σημαντικό μέρο τη απορρόφηση του διοξυδίου του άνθρακα το αναλαμβάνει το φυτοπλανκτόν στου ωκεανού. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πω τα δέντρα είναι άχρηστα και στα κόψουμε όσο είναι καιρό. Έχουν πολλέ άλλε χρήσει στο περιβάλλον και όσο μεγαλύτερη βιοπικιλότητα υπάρχει, τόσο το καλύτερο. Αλλά φωτιά και τσεκούρι στον Mr. Beast και όλου του φίλου του που μα τα είχαν πρίξει με τα κολοδεντρά του. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο και μη χειρότερα από το subreddit Ask Reddit. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, νομίζεις πω έχει καλό και κλειπτισμένο γουστό. Αν δεν, όλοι ξέρουμε τι σαβούρι πα και βλέπει, τι παρεστάνεις; τον κονοϊό του YouTube. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.